άλλο θέμα. Έκανε το κινητό. Λοιπόν, πολλές φορές. Ναι. Τι θες, θα πεις εσύ τι είπες. Α, δεν ξέρω τι μου πάνε. Εσύ πες. Να το πω ή όχι. Έλα, πες το. Θα το πω. Ναι, πες το, πες το. Λοιπόν, το επόμενο τώρα αυτό θέμα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα σας το πασάρω, γιατί είναι καμιά φορά που λες είμαι στην καρδιά των γεγονότων. Έτσι. Πήγε χθες στην Ακτή Πειραιώς, η δικιά μας η Μέρη Αρώνη, η δραστήρια, να κάνει μια συνέντευξη στην Ελευθερία Αρβανιτάκη και στον Γιάννη Κότσιρα, οι οποίοι εμφανίζονται εκεί και θα εμφανίζονται μέχρι και τις 12 Γενάρη. Δυνατά κάθε φορά. Δύο τραγούδια ψωνωμένα. Ακριβώς. Λοιπόν, στην Ακτή Πειραιώς. Εκεί έκανε η Μερούλα μας τη συνέντευξη, που θα τη δούμε σε λίγο, γιατί για πρώτη φορά και η Ελευθερία και ο Γιάννης μιλούν και για προσωπικά τους πράγματα, μιλούν για τα παιδιά τους ακριβώς. Εκεί λοιπόν που έγινε και τέλειωσε η συνέντευξη, έβλεπε κάποια στιγμή η Μέρη το διαπίστωσε ότι χτυπούσε συνεχώς το τηλέφωνο του κυρίου Κότσιρα από τη μητέρα του. Μαμά. Μαμά. Ναι. Δεν πήγε το μυαλό της Μερούλας. Λοιπόν, πριν δούμε λοιπόν αυτά τα υπέροχα που είπαν οι δύο καλλιτέχνες, θέλω να σας πω ότι όντως χθες η μαμά του Γιάννη Κότσιρα του τηλεφωνούσε, γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες το βράδυ έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς. Μπράβο! Γνώμη λοιπόν αποκλειστικά από το πρωινό. Μπράβο στον Γιάννη Κότσιρα λοιπόν. Μετά τον πρώτο του γιο που είναι 2-2,5 ετών, ήρθε και ο δεύτερος γιος στη ζωή του. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να του ζήσει. Υγεία. Να του ζήσει. Υγεία. Γερό και να σας υγεία. Ζήσει. Καλότυχο το μωρό. Καλότυχο μωρό. Λοιπόν, το λέμε πρώτη φορά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ακούσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε. Μπαμπάς μέχρι εκείνη την ώρα ενός αγοριού μόνο. Ακριβώς. Άρα δηλαδή με το που τελείωσε ακριβώς η συνέντευξη τύπου, τέλος πάντων, δηλώσει στους δημοσιογράφους, έφυγε κατευθείαν και πήγε στο μευτήριο ο άνθρωπος, γιατί η γυναίκα του γεννούσε. Ακριβώς. Και θα μας πούν και πώς μπήκε ο καθένας του στη δουλειά. Πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. 20 χρόνια μετά συναντιέστε ξανά. Είναι από τις πιο αρμονικές από την πρώτη στιγμή συνεργασίες που έχω κάνει. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από 20 χρόνια συναντώ αυτόν τον άνθρωπο που με έβαλε στο χώρο και χορεύω στο δικό του ρυθμό ακόμα και τώρα. Επειδή θα είμαστε μέχρι τις 12 του Γενάρη, γι' αυτόν και θα παίξουμε και πρωτοχρονιά. Θα παίξουμε και 24, και 25 και 31. Ζωήδη, και σου δεν ήταν πολύ δίπλα σου στο να κάνεις τη δουλειά αυτή και να ασχοληθείς με το τραγούδι. Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν ήθελε ο μπαμπάς μου κυρίως να ασχοληθώ με τη νύχτα, αλλά το ξεπέρασε. Είχες κάποιο άλλο αντικείμενο ήδη? Όταν τραγουδούσα, δούλευε και σε επιπλάδικο, δούλευα και σε συνεργείο αυτοκινήτων. Και πολλά, πολλά. Ούτε η δική σας ήταν δεκτική να ασχοληθείτε με το τραγούδι? Ναι, η μητέρα μου, γιατί ο μπαμπάς μου δεν ζούσε. Όχι, δεν ήταν πολύ αρνητική. Έπρεπε να την πάρει ο ίδιος ο Διονύσης ο Σαββόπουλος, να της πει θα την προσέχω σαν τα μάτια μου εγώ, για να πιστεί. Είστε και οι δύο περιπτώσεις καλλιτεχνών που ξέρουμε λίγα πράγματα πέρα από τραγούδια σας, από συνεργασία σας, για τη ζωή σας, για την οικογένειά σας. Εγώ έχω πει ότι έχω δύο παιδιά, την Αντιγόνη και τον Λεωνίδα. Και είναι οι μεγάλοι ερωτές μου. Η κόρη σας μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, μου μοιάζει αρκετά. Ακούει τραγούδια σας? Ναι, βεβαίως. Και ό,τι ετοιμάζω τους το στέλνω, γιατί δεν ζουν εδώ, ζουν στην Αγγλία. Σπουδάζουν. Η Αντιγόνη δουλεύει πια. Ο Λεωνίδας σπουδάζει. Εγώ εντάξει, έχω ένα παιδί, περιμένω δεύτερο. Ο μικρός είναι 2 χρονών. Πώς είναι που περιμένεις να γνωρίσεις το δεύτερο γιο? Νιώθω μια συγκίνηση πολύ μεγάλη και μια αγωνία για να δω τι κάθαρμα θα βγει κι αυτό. Πόσο καιρό θέλουμε ακόμα? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πόσο μηνών είμαστε? Ναι, είμαστε. Κοντά, είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά και εκείνη την ώρα. Δεν ήθελε ο άνθρωπος απλά να πει ότι ως ονούπο περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Πόπο, φοβερό, ε. Φοβερό. Γιατί εκείνη την ώρα που μιλούσε και απαντούσε αυτό το κομμάτι, ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί, εκείνη την ώρα η γυναίκα μπήκε στο μευτήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σου λέει το... Μπράβο και στη Μερούλα πάντως, παιδιά, γιατί η Ελευθερία, ειδικά η Ελευθερία Αρβανιτάκη, δεν μιλάει ποτέ για την οικογένειά της, τα παιδιά της, και όμως ένιωσε ασφάλεια και είπε κανένα δυο πράγματα παραπάνω. Η Ελευθερία δεν μιλάει ποτέ για τα προσωπικά. Έχει τόσο μεγάλα παιδιά, ναι. Που ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει τις δικές τους ζωές. Ναι. Ο ένας ο γιος εργάζεται πια έξω και η κόρη εργάζεται και ο γιος σπουδάζει. Είναι, ωραία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γενιά. Εμένα μου αρέσει και εξωτερικά πολύ. Έχει πολύ ωραίο στυλ η Ελευθερία. Ωραιότερος άνθρωπος. Και στις παραστάσεις της ντύνεται εξαιρετικά. Η παρουσία της πάνω στη σκηνή είναι σαν αερικό. Λοιπόν, για επειδή η Ελευθερία ή θάνατος, να τα κανονίσω να πάμε. Ναι, εγώ μέσα. Εγώ θα πάμε. Ναι. Ωραία, θα πάμε. Ακτή Πειραιώς είναι. Ακτή Πειραιώς. Και θα πάμε με φορμάκια, ξέρεις. Πατουσάκια. Με κουδουνίστρε. Δεν καταλάβαμε. Για να πάμε τώρα στον κύριο Κότσιρα. Θα πάμε να ευχηθούμε και πράγματα.